κυρίες και κύριοι βουλευτές. Θα μου επιτρέψετε, ξεκινώντας και μετά από πάρα πολλή δουλειά συναδελφική με τα μέλη της Επιτροπής, να ευχαριστήσω από το βήμα της Βουλής τους συναδέλφους και τις συναδέλφισσες που ήμασταν μαζί στην Εξαστική για την πολλή δουλειά, τα στελέχη που βοήθησαν, οι επιστημονικοί συνεργάτες που βοήθησαν, αλλά και όλο το προσωπικό της Βουλής που μας βοήθησε αυτούς τους μήνες σε πάρα πολύ πυκνές συνεδριάσεις και σε ένα έργο το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και όσον αφορά το φορτίο, αλλά και όσον αφορά την πολιτική του σημασία. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, η Εξεταστική Επιτροπή για το δανεισμό των κομμάτων και των μέσων ενημέρωσης κατέγραψε δημόσια όλα όσα ψιθύριζαν στα καφενεία, στις παραπολιτικές συζητήσεις, στους διαδρόμους της Βουλής, στους διαδρόμους των Υπουργείων τόσα χρόνια. Όλα αυτά τα οποία το πολιτικό σύστημα πια δεν μπορεί να τα αρνηθεί, δεν μπορεί να τα αποποιηθεί, δεν μπορεί να τα κουκουλώσει. Και είναι προφανές εκ των προτέρων να το πω ότι ήθελε να τα κουκουλώσει, γιατί δεν είχε ούτε την τόλμη, ούτε την πολιτική βούληση να τα ψάξει όσα χρόνια. Έπρεπε να έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ, οι οικολόγοι και οι ανεξάρτητοι Έλληνες στην κυβέρνηση για να συζητήσει η Βουλή αυτά τα θέματα. Και μόνο η επιλογή τους, ότι υπήρχε άκρα του τάφου σιωπή για αυτά που όλοι ξέραν και όλοι συνεννοούνταν πίσω από τις κουρτίνες, αυτή και μόνο η πολιτική τους επιλογή αποτελεί την πολιτική καταδίκη του προηγούμενου συστήματος του δικοματισμού που έφερε και τη χώρα σε αυτή την πολυεπίπεδη κρίση. Η Εξεταστική Επιτροπή έφερε στην επιφάνεια πολλά περισσότερα από όσα ήταν δεδομένα στην αρχή, και αυτό γιατί η επιλογή της κυβέρνησης ήταν οι συνεδριάσεις της να είναι δημόσιες. Δεν ήταν ένα συμπτωματικό τυχαίο γεγονός. Ήταν μια επιλογή μας. Γιατί ο πολίτης έπρεπε αδιαμεσολάβητα να ενημερωθεί για όλα αυτά που του κρύβαν τόσα χρόνια, που υποψιαζόντουσαν όμως όλοι. Και αποφύγαμε έτσι πολλά φίλτρα και παπαγαλάκια που είμαστε σίγουροι ότι θα τροποποιούσαν όλα αυτά που λέγαμε μέσα στην Εξεταστική Επιτροπή με τις συνηθισμένες διαρροές στο περιστήλιο. Στην Εξεταστική Επιτροπή κατέθεσαν όλοι όσοι έπρεπε χωρίς κανένα φίλτρο προστασίας. Δεχθήκαμε όλες τις προτάσεις αντιπολίτευσης, γιατί δεν έχουμε κανένα πρόβλημα διαφάνειας. Ήρθαν όλοι όσο ψηλά και αν βρίσκονταν και μίλησαν στους εκπροσώπους του ελληνικού λαού, στους εκπροσώπους των ελληνικών πολιτών. Και αυτή είναι μια μεγάλη πολιτική τομή που δεν την είχατε κάνει τόσα χρόνια. Επιβεβαιώθηκε η τριγωνική σύνδεση μεταξύ των μέσων ενημέρωσης, των πολιτικών και του τραπεζικού συστήματος, γιατί πολύ απλά. Οι κυβερνήσεις διορίζαν τραπεζίτες, οι τραπεζίτες δίναν δάνεια με αέρα για να συντηρήσουν το πολιτικό σύστημα μέσω των μέσων ενημέρωσης και να δημιουργήσουν ένα κλειστό γκρουπ που να παίρνουν οι αποφάσεις ερήμην του κοινοβουλίου, ερήμην των πολιτών. Και υπήρχαν γκρίζες περιοχές, πολύ περισσότερες, γιατί εκπρόσωπος μέσων ενημέρωσης παραδέχτηκε ότι και δικαστικοί συμμετείχανε σε αυτό το τρίγωνο και το κάναν τετράγωνο. Είναι αλήθεια αυτά, κύριοι συνάδελφοι, ή όχι? Κύριε Μηταράκη, είναι αλήθεια όλα αυτά? Γιατί ανεβήκατε προηγουμένως στο βήμα της Βουλής και είπατε ότι όλα αυτά που ακούσαν οι πολίτες από το κανάλι της Βουλής είναι ψέματα. Είπατε ότι είστε οπαδοί της αλήθειας, αλλά δεν έπρεπε να γίνει πόρισμα, γιατί η Επιτροπή δεν βρήκε τίποτα. Φτάσατε δηλαδή εισαγωγικά στο σημείο να πείτε ότι δεν πρέπει να πάνε στον εισαγγελέα όλα αυτά που άκουσε η Ελλάδα μέσα στο 2016. Βάζετε ακόμα πλάτη στον παράνομο δανασμό των μέσων ενημέρωσης? Τολμάτε να πείτε ότι δεν υπάρχουν ανισότιμοι όροι και δεν υπήρχαν για μια δεκαπενταετία τουλάχιστον στον δανεισμό και των κομμάτων και των μέσων ενημέρωσης? Η Νέα Δημοκρατία, η ομάδια αλήθεια τάχατες, δίνει και σήμερα συγχωροχάρτη στους καναλάρχες. Μέσα στην Ελληνική Βουλή το έκανε αυτό με τον εισηγητή της. Σε ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα της μεταπολίτευσης, που υποθήκευσε την πολιτική ιστορία της Ελλάδας, γιατί υποθήκευσε την πολιτική τιμιότητα, τον τρόπο να μιλάς στον πολίτη στα μάτια. Δεν το κάνανε. Δεν τολμούν ακόμα και σήμερα να το κάνουν. Θέλουν να κάνουν μύθο τα θαλασσοδάνεια, ότι δεν υπήρχαν. 1,7 δις εξετάσαμε στην εξεταστική, λίγα τους φαίνονται τώρα. Θέλατε μήπως να είναι περισσότερα για να γίνει εξεταστική? Και 1 ευρώ να έχει δοθεί ανισότιμα, όταν ο επιχειρηματίας, ο πολίτης, ο δανειζόμενος για να πάρει σπίτι δεν έχει πρόσβαση στο δανεισμό ισότιμη, και 1 ευρώ να δίνονταν ανισότιμα έπρεπε να απασχολεί στη Βουλή. Όχι 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ και σας φαίνονται και λίγα σήμερα. Κατά την άποψή μου, δεν πρέπει απλά να συζητάμε στην Βουλή για αυτό το πολιτικό γεγονός που αποκάλυψε η Εξεταστική. Κατά την άποψή μου, οι συνεδριάσεις της Εξεταστικής Επιτροπής είναι από τα σημαντικότερα πολιτικά ντοκιμαντέρ της αντιπολίτευσης για τη χώρα μας. Οι ιδιοκτήτες παραδέχθηκαν δημόσια ότι δινόταν σαν δάνεια ανισότιμα, δάνειμα με αέρα, δάνεια χωρίς εγγυήσεις, δάνεια για ταινιοθήκες που είχαν στρουφάκια, όπως είπε και ο κύριος συνάδελφος που έφυγε προηγουμένως από το βήμα, ο κύριος Νικολόπουλος. Και ταυτόχρονα δεν αντικαθιστούσαν τις εγγυήσεις όταν πουλάγαν τις μετοχές. Αντίθετα, οι τράπεζες τους δίνανε και μετρητά. 4,5 εκατομμύρια απελευθερώθηκαν σε μια τέτοια πώληση μετρητά, χωρίς καμία εγγύηση για την τράπεζα, καμία εγγύηση για τον
καταθέτει και το κράτος. Να σας πω λιγάκι τι είπανε ορισμένοι από τους μεγάλους καναλάρχες. Ο κύριος Αλαφούζος λοιπόν είπε ότι η πολιτεία και οι τράπεζες δανειοδοτούσαν πέραν του δεόντος, πέραν της λογικής. Και όταν το ρωτήσαμε αν αυτό σημαίνει σύνδεση με την πολιτική, λέει η περιραίουσα ατμόσφαιρα όλα αυτά τα χρόνια έδειχνε ότι σε κάποια μέσα ενημέρωση για πολλούς λόγους υπήρχε και σχέση πολιτική με κάποιους από τους μετόχους των μέσων αυτών. Αυτό που μπορώ να πω και επαναλαμβάνω όμως είναι ότι ο δανεισμός που έγινε σε μέσα ενημέρωσης ήταν ακρότατος, πέραν κάθε λογικής και όχι φυσιολογικός. Σήμερα η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και η Δημοκρατική Παράταξη θεωρούν ότι δεν τα ακούσαν αυτά. Τα είπε όμως ο κύριος Αλαφούζος. Τι είπε ο κύριος Μπόμπολας? Είχαμε δάνεια ύψους 69 εκατομμυρίων. Δεν είχαν εξασφαλίσεις. Και με τις τράπεζες συνεννοηθήκαμε, κάναμε το πρακτικό και δόθηκαν ό,τι εξασφαλίσεις ζητήθηκαν. Και όταν ο κύριος Μπαλίστης ρωτάει, για πρώτη φορά σας ζητήθηκαν εξασφαλίσεις, λέει, μέχρι τότε δεν είχαν εξασφαλίσεις οι τράπεζες. Τα δε έφυγε ο κύριος Μπόμπολας. Τι είπε ο κύριος Βαρδινογιάννης? Ο κύριος Βαρδινογιάννης είπε ότι υπάρχει ένα πλαίσιο στην Ελλάδα, όχι μόνο στην τηλεόραση, αλλά σε πολλές δραστηριότητες, όπου υπάρχει έντονος και αθέμητος ανταγωνισμός. Στον χώρο αυτό τα πράγματα είναι λίγο πιο γκρίζα. Διότι αυτοί οι οποίοι συναγωνίζονται σε αυτόν τον ανταγωνισμό είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μεγάλη οικονομική επιφάνεια και είναι ακόμα πιο δύσκολος ο ανταγωνισμός. Τι είπε όμως ο κύριος Ψυχάρης, νομίζω αυτό το ξέρει όλη η Ελλάδα. Ότι τα 15 εκατομμύρια ευρώ τα οποία έδωσε ως εγγύηση, ναι, υπέγραψα εγγύησεις. Δεν σημαίνει ότι είχα το ΚΑΣ. Με τι τότε δώσατε εγγύησεις? Με αέρα. Είπατε με αέρα? Με αέρα. Και αυτά δεν τα ακούσατε, κύριοι συνάδελφοι? Μήπως δεν ήσασταν μέσα? Δεν ήσασταν εσείς στους διαδρόμους που συζητάγαμε ότι αυτή ήταν από τις μεγαλύτερες αποκαλύψεις που έκανε η Εξεταστική Επιτροπή? Και όσον αφορά για το σύστημα των εικονικών εταιριών που δημιουργούσαν εταιρεία οι ίδιοι μέτοχοι για να ξαναπάρουν δάνειο από εταιρεία χωρίς δραστηριότητα και χωρίς εγγύησεις που έγινε και στο ΔΟΛ και στο πρωτοθέμα, τι είπε ο κύριος Αναστασιάδης? Σας είπα ότι είναι μια πολύ συνήθις μέθοδο χρηματοδότησης και υπάρχουν τραπεζικοί και χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι που μου το πρότειναν. Και όταν το ρώτησα, γνωρίζετε κάποιον που σας το πρότεινε? Ναι, μη με πιέζετε, δεν υπάρχει λόγος, είναι αυταπόδεικτο. Δηλαδή οι τράπεζες οι οποίες έκαναν αυτό το δανεισμό και οι χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι. Φαίνεται και από πού προέρχονταν και η πληροφορία για να πάρει κανείς το δανεισμό. Και όταν το ρωτάει ο κύριος Μαυρωτάς, θεωρείτε ότι υπάρχει τρίγωνο διαπλοκής? Ο κύριος Αναστασιάδης είναι, λέει, τι να λέμε τώρα, τι να σας πω, να σας πω ότι δεν υφίσταται? Δεν τα λέμε εμείς. Δεν τα λένε οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Πέραν όμως από τα μέσα ενημέρωσης, ξεκαθαρίστηκε ότι και τα δάνεια Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ χρηματοδοτούσαν τους προεκλογικούς αγώνες για όλη τη δεκαετία μέχρι το 2010, 2000 με 2010, με δανεικά και αγύριστα. Κάθε τετραετία αύξανε η τράπεζα το ύψος δανειοδότησης κατά το δοκούν. Στην αρχή ήταν πολλαπλάσιο της κρατικής χρηματοδότησης. Μετά έγινε διπλάσιο, μετά έγινε τριπλάσιο, μετά έγινε τετραπλάσιο. Όποτε τους βόλευε, το πλαφόν άνοιγε. Και τι πληρωνόταν? Αεροπλάνα, βαπόρια, πανό και προεκλογικές σημαίες. Οι εκλογές της τελευταίας 15 ετίας γίναν με δανεικά και αγύριστα και συντηρήθηκαν Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ στην εξουσία με τα δανεικά που ήρθαν από τις τσέπες και τις καταθέσεις των Ελλήνων. Η εκμετάλλευση της ελληνικής κοινωνίας δεν έγινε μόνο με τις πολιτικές νοφιλελεύθερες, έγινε με τη διαπλοκή και τη διαφθορά και με τα λεφτά των Ελλήνων συντηρήθηκε το πολιτικό σύστημα. Η Εξεταστική Επιτροπή τα ανέδειξε όλα αυτά και κανείς πια δεν μπορεί να τα κουκουλώσει. Τη σχέση των κυβερνήσεων με τα μέσα ενημέρωσης, την αποσύνθεση που οδήγησε σε ανισότιμο δανεισμό και τελικά αποδιάρθρωσε την ελληνική οικονομία. Γιατί οι επιχειρηματίες, όσο μεγάλοι κι αν ήταν, δεν είχαν την ίδια πρόσβαση στα δάνεια. Οι καναλάρχες, ελέον Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ, είχαν. Και βέβαια το πληρώσαμε κιόλας αυτό, γιατί αναγκαστήκαμε να καλύψουμε και την ανακεφαλαιοποίηση στο βαθμό που αντιστοιχεί. Δεν είναι όλα τα δάνεια, αλλά ένα τμήμα ήταν που πληρώσαμε οι Έλληνες πολίτες για αυτά τα δάνεια. Και βέβαια όλα αυτά τώρα θέλουν να τα κρύψουν. Και για μένα τουλάχιστον η ενεργική τοποθέτηση της Νέας Δημοκρατίας αυτό έδειξε. Τι να κρύψουν? Ότι ενώ έγινε 31 τρίτου η πρόταση από την κυβέρνηση για την εξεταστική, στις 1 τετάρτου η Τράπεζα Πειραιώς κατήγγειλε τα δάνεια Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ. Μία μέρα μετά. Δεν είναι συμβολικό αυτό? Ότι 19 τετάρτου πήραμε την απόφαση για να μπορέσει να γίνει η Εξεταστική Επιτροπή. Στις 22 Τετάρτου η Τράπεζα Πειραιώς κατήγγειλε την ύπαρξη δανείου με τον κήρυκα δανείων. Και δεν το είχαμε ακόμα αποκαλύψει, το βρήκαμε στη συνέχεια. Τον κήρυκα Χανίων. Αλλά κήρυκας δανείων είναι πράγματι, κύριοι συνάδελφοι. Και ταυτόχρονα εκ των υστέρων, μέχρι τον Νοέμβριο, γίναν όλες οι πράξεις, τις οποίες και καταθέτω, γιατί πραγματικά είναι συνταρακτικές η αλληλουχία, γιατί δεν έχω χρόνο, των αποτελεσμάτων. Πότε εμείς βγάζαμε
τα θέματα στην εξεταστική και πότε οι τράπεζες κινήθηκαν. Είναι ένας πυκνός κατάλογος 2 σελίδων. Παρακαλώ, κύριε συνάδελφε, μπορείτε να τον πάρετε. Πολλά πορίσματα της Τράπεζης Ελλάδος συντάχθηκαν μετά τη δική μας συζήτηση. Και θέλετε να μας πείτε ότι όλα αυτά δεν είχαν ευθύνη οι τράπεζες και οι δανειολήπτες. Γιατί, τι θέλετε να κρύψετε? Θέλετε να κρύψετε μήπως την ευθύνη της Τράπεζας Πειραιώς, η οποία για 11 χρόνια δεν είχε ζητήσει από τον αρχηγό σας, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη, τα 300 αρχικά χιλιάρικα ευρώ που γίνανε 711.000. Μήπως θέλετε και αυτό να το καλύψετε? Γι' αυτό ζητάτε να μην υπάρχουν ευθύνες? Διότι δεν είναι δυνατόν όλοι να έχουμε πάρει τηλέφωνο από εισπρακτική εταιρεία. Τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη τον πήρε καμιά εισπρακτική εταιρεία για το δάνειο του κύριου Καχανίων? Διότι εδώ μαθαίνουμε ότι δεν ήταν μόνο τα 300 χιλιάρικα που γίνουν 711, είναι και άλλα 250 από την Παγκρίτια Τράπεζα, που το πόρισμα της Τράπεζας Ελλάδος, το οποίο έγινε επειδή συστάθηκε εξεταστική και αποκάλυψε το δάνειο του κύριου Καχανίων, πήγε και σε άλλους σκοπούς από το δανεισμό για τον οποίο έγινε. Και ο εισαγγελέας ακόμα δεν το έχει ακούσει αυτό. Και η εισπρακτική εταιρεία δεν τον πήρε ακόμα τηλέφωνο τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη, που είναι ο μεγαλομέτοχος του Κήρυκα. Όλα αυτά προέκυψαν από τις καταθέσεις, κύριε Πρόεδρε, ολοκληρώνω. Προέκυψαν από τις καταθέσεις των ίδιων των στελεχών της Τράπεζας Ελλάδος, και εδώ τίθενται ερωτήματα άλλου είδους. Τι τραπεζική ομπρέλα ασφαλείας έχουμε στην Ελλάδα? Είναι δυνατόν να έρχεται διευθύντρια της Τράπεζας Ελλάδος και να λέει στην Βουλή ότι αυτό το πάρτι δεν ήθελε κανείς να το χαλάσει? Το πάρτι της πιστωτικής επέκτασης. Είναι δυνατόν να έρχεται επίσης διευθυντής των επιθεωρητών που κάνουν τα πορίσματα και να λέει ότι αν έκανα το πόρισμα το 2009 για το πρώτο θέμα θα έγραφα άλλα πράγματα? Και γιατί δεν τα έγραφε το 2009 η Τράπεζα Ελλάδος λοιπόν αυτά τα άλλα πράγματα? Γιατί έπρεπε να έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ για να μπορέσει να τα εξετάσει αυτά η Τράπεζα της Ελλάδος? Και τι ασφάλεια έχουμε στο τραπεζικό δανεισμό και στις καταθέσεις? Όμως επειδή εμείς θέλουμε, έχουμε και ασφάλεια και διαφάνεια. Έχουμε πλέον διαφάνεια στο δανεισμό εξαιτίας του ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε διαφάνεια στις διαφημίσεις των τραπεζών εξαιτίας του ΣΥΡΙΖΑ. Και έχουμε εξεταστική επιτροπή εξαιτίας του ΣΥΡΙΖΑ για να είναι ήσυχα και ήρεμα και τα τραπεζικά στελέχη. Για να μην χτυπάει το τηλέφωνο και να μην μπορούν να πούν ποτέ ποιος σας πήρε τηλέφωνο, όπως δεν είπαν μέχρι τώρα. Προσπαθείτε όμως να μας δημιουργήσετε μια εικόνα, και ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε, ότι είμαστε όλοι ίδιοι. Δύο πράγματα θα πω για να κλείσω. Δεν είμαστε όλοι ίδιοι, και σας στεναχωρεί πάρα πολύ αυτό. Τα δάνεια του ΣΥΡΙΖΑ πληρώνονται. Ψέματα είπατε ότι έχουμε πολλαπλή εχώρηση εγγυήσεων. Δεν έχουμε. Πληρώνονται, είναι ενήμερα και μειώνονται, και είμαστε πάρα πολύ εντάξει και συνεπείς. Τα δάνεια της Νέας Δημοκρατίας που είναι 200 και εκατομμύρια και τα δάνεια του ΠΑΣΟΚ που είναι 190 κάτι και έχουν να πληρωθούν εδώ και 5 χρόνια, όχι απλά δεν πληρώνονται, αλλά δεν μπορείτε να απαντήσετε και πότε θα τα πληρώσετε. Και περιμέναμε τουλάχιστον να έχετε το πολιτικό θάρρος να έρθετε εδώ να πείτε στους Έλληνες πολίτες πότε θα ξεπληρώσετε τα 400 εκατομμύρια δανεικά και αγύριστα, γιατί εμείς και συνεπείς είμαστε και τα αποπληρώνουμε. Περιμένουμε μια απάντηση τώρα επί του προσωπικού να πάρει η Νέα Δημοκρατία το λόγο και να πει πώς θα πληρώσει 210 εκατομμύρια που χρωστάει στους Έλληνες πολίτες. Και να έχετε την τόλμη τώρα ένας να σηκωθεί και να το πει. Και κάτι άλλο που μας διαχωρίζει. Εμείς συμμετέχουμε σε μια εφημερίδα ιστορική της αριστεράς, στην Αυγή. Τελευταίο, κύριε Πρόεδρε, με συγχωρείτε. Της οποίας ο κύριος μέτοχος, ο Σόφιλε, ο ΣΥΡΙΖΑ, έβαλε εγγύηση. Και αυτός είπε: εγγυούμε στην τράπεζα. Εσείς έχετε μια εφημερίδα, τον κύριο Καχανίων, που ο κύριος μέτοχος του, κατά τον κύριο Δένδια, δεν ξέρει τι γίνεται στον κύριο Καχανίων, κύριε Μηταράκη. Ρωτάω λοιπόν τον κύριο Μητσοτάκη, τον Κυριάκο, ξέρει τι γίνεται στον κύριο Καχανίων? Και γιατί δεν έβαλε προσωπική εγγύηση? Και γιατί είναι συστηματικός κακοπληρωτής, δηλαδή μπαταχτσής? Και αυτή είναι η άποψή σας για την αριστεία των Ελλήνων? Το καλύτερο βιογραφικό της χώρας αποδεικνύεται ένας μπαταχτσής? Ρωτάμε εδώ, απαντήστε στους Έλληνες πολίτες. Αυτά όλα τα είπε ξεκάθαρα μπροστά στους Έλληνες βουλευτές, μπροστά στην Εξεταστική Επιτροπή, εκπρόσωποι των τραπεζών. Και είναι αλήθεια. Και αυτή είναι η ομάδα αλήθειας. Η ομάδα αλήθειας είναι το πρακτικό της Εξεταστικής Επιτροπής. Θέλω να μας πείτε λοιπόν, είναι δυνατόν να σας έπιασε στα πράσα η Εξεταστική Επιτροπή αυτών των νέων και άπειρων βουλευτών που η χώρα έβγαλε στη Βουλή για να σώσουν τη χώρα, να βοηθήσουν? Όχι να σώσουν, δεν μπορούν. Να σώσουμε μαζί με τους Έλληνες αυτό που μας αντιστοιχεί, να έχουμε μια καλύτερη πατρίδα, μια δίκαιη ανάπτυξη? Και όμως αυτό έγινε στην Εξεταστική Επιτροπή. Αυτό αποκαλύφθηκε. Κύριε Πρόεδρε, θέλω πράγματι μια απάντηση. Πώς θα πληρώσει τα δάνειά της Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ για να είναι εντάξει απέναντι στους Έλληνες πολίτες? Για να γυρίσουμε στην ετοιμότητα, στην τιμιότητα, στη δικαιοσύνη? Αυτό έχει ανάγκη η πατρίδα μας. Αυτό έκανε η Εξεταστική Επιτροπή. Απλά υπηρέτησε την τιμιότητα και τη δικαιοσύνη. Ευχαριστώ πολύ.
επίπεδα, κύριε Πετεράκη.